Δηλώνουμε για μία ακόμη φορά την αντίθεσή μας ως κόμμα στην ύπαρξη των διοδίων, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ, κ. Γιώργος Λαμπρούλης, κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης πέταξε ξανά τον μπαλάκι στους αιρετούς, καλώντας τους να εφαρμόσουν τους νόμους και να προσφύγουν στις εισαγγελίες κατά της διέλευσης μεγάλων και βαρέων οχημάτων από κατοικημένες περιοχές. Για ακόμα μία φορά ως κόμμα δηλώνουμε την αντίθεσή μας βεβαίως στην ύπαρξη των διοδίων και είναι προκλητικό και υποκριτικό συνάμα. Αποτελούν μάλλον οι δηλώσεις του κ. Χρυσοχοίδη πρόκληση και υποκρισία απέναντι σε αυτούς που πληρώνουν με το αίμα τους είτε ως χρήμα είτε και με την ίδια τους τη ζωή αυτό που εξήγηλε πρόσφατα. Ο Λαρισαίος βουλευτής τόνισε μάλιστα την ανάγκη ύπαρξης οργάνωσης και αντίστασης των πολιτών στην κατεύθυνση της κατάργησης των διοδίων. Επίσης είναι υποκριτικό αν θέλετε το ενδιαφέρον και η στάση δημάρχων και περιφερειαρχών που προκειμένου να εξευμενήσουν την όποια λαϊκή αγανάκτηση στρέφονται με τοπικούς φέρονται τοπικιστικά απέναντι στην κατεύθυνση να καταργηθούν κατά τόπου τα διόδια χωρίς να αναδείξουν το συνολικότερο πρόβλημα που βάζουμε όπως βάζουμε και σαν κόμμα αλλά και το εργατικό λαϊκό κίνημα την κατάργηση των διοδίων και βεβαίως αυτή η κατεύθυνση και αυτό ο στόχος πάλι θα είναι σε ρήξη με τα μονοπόλια, με την επιχειρηματικότητα που προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο η παρούσα και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δίνουν γη και είδωρ στο μεγάλο κεφάλαιο.